Δημαρχή, καλησπέρα. Πάντω η εικόνα είναι πολύ ομορφότερη ανατολικά, όπω είδατε. <laughs> ναι. Εντάξει, είναι... <laughs> κοίταξε. Πρέπει να γίνουν δουλειέ για να. δηλαδή <laughs> να γίνουν να ομορφύνει και η δυτική πλευρά τη πόλη, αλλά θέλει πολλή δουλειά. Νομίζω είναι ότι όλη η Θεσσαλονίκη είναι πανέμορφη. Είμαστε τυχεροί που μένουμε στη Θεσσαλονίκη, στην ευρύτερη Θεσσαλονίκη, αλλά πρέπει να αξιοποιήσουμε τα σημεία τα οποία όντω είναι ιδιαίτερα. Το σεϊχσού μα, την παραλία μα, πράγματα τα οποία είναι μοναδικά, είναι αξιοζήλευτα για άλλου Δήμου και νομίζω και για άλλε πόλει και νομίζω ότι αυτό είναι η προσπάθειά μα και θα έχουμε πετύχει αν το καταφέρουμε. Ακριβώ λοιπόν, επειδή είμαστε σε 12 μήνε έχουμε εκλογέ. Εσεί δεν χρειάζεται, το είπα και στο Δημοκρατή Θεσσαλονίκη αυτό, δεν χρειάζεται να του τάξετε θάλασσα. Έχετε θάλασσα. Ισχύει. Έτσι, ισχύ, το ισχύ, θέμα αλλά... είναι να μπορέσουμε να πηγαίνουμε στη θάλασσα, να απολαμβάνουμε τη θάλασσα, γιατί έχουμε ένα εκπληκτικό παραλαιοκό όπω το συνολικά το λέω και δεν μπορούμε να το χαρούμε, δεν μπορούμε να το απολαύσουμε. Εσεί τώρα και με την ε, Πλάζ κάνατε δουλειά. Ε... Η αλήθεια είναι ότι έχουμε φροντίσει να μπορούμε να το επισκεφτούμε. <coughs> Δεν έχουμε φτάσει στο επιθυμητό αυτό που θέλει ο καλαμαριώτη, ε, αλλά γίνονται σοβαρέ ενέργειε για να χαρούμε τέτοιου χώρου. Βλέπω τώρα μπροστά μου το στρατόπεδο Κόδρα, ένα χώρο ο οποίο ήταν άβατο, θα έλεγα, πριν τρία-τέσσερα χρόνια, ο οποίο σήμερα μπορεί, τη στιγμή που μιλάμε, να έχει εκατοντάδε παιδιά να παίζουν κόσμο με τα κατοικίδια του. Ένα χώρο ο οποίο έχει ενταχθεί στην καθημερινότητα των συνδημοτών μα βλέπω το παλατάκι ένα μνημείο, ένα τοπόσιμο το οποίο θα διεκδικήσουμε και ήδη έχουμε εκφραστεί ότι θέλουμε να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο ο Δήμο για την αξιοποίησή του <coughs> και ένα παραλιακό μέτωπο το οποίο ήδη έχουμε ε, δώσει δείγματα γραφή ότι αυτό που θέλουμε είναι να αξιοποιηθεί εντείνοντα τον αυταθλητισμό, μια και έχουμε ε, ομίλου, ναυτικού ομίλου οι οποίοι δραστηριοποιούνται και είναι, είμαστε περήφανοι για τι επιδόσει του. Αλλά έχουμε και σημεία στα οποία προσφέρονται για αναψυχή και τα οποία ένα-ένα προσπαθούμε να τα αναβαθμίσουμε, προσπαθούμε να τα αξιοποιήσουμε. ξεκινώντας από την πλάζ τη Αρετσού, η οποία ήδη έχουν γίνει ενέργειες και θα περάσει στα χέρια του Δήμου στο άμεσο μέλλον. Το αλλιευτικό καταφύγιο, το οποίο εγκρίθηκε και σύντομα θα δημοπρατηθεί. Το πρώην νοσοκομείο Παναγία, το οποίο πήρε πλέον χρήση και μόλι τελειώσει και το προεδρικό διάταγμα του ειδικού χωρικού σχεδίου που έκανε η Περιφέρεια, θα προχωρήσει για επανάχρηση. Άρα, βλέπουμε ότι στο παραλιακό μα μέτωπο ε, υπάρχουν στοχευμένε δράσει, οι οποίε οδηγούν στο να ε, αξιοποιηθεί, να χρησιμοποιηθεί. Και αυτό που είχαμε συνηθίσει όλοι πλησιάζοντα τη θάλασσα, να λέμε Μα γιατί είναι έτσι παραμελημένο, να μην το λέμε. Ε, άσχετα αν ε, ανήκει στο Δήμο Καλαμαριά ή όχι, έχουμε βάλει όλου του φορεί να συνεργαστούν. Στο Δήμο Καλαμαριά. Δεν ανήκει όπω έχουμε πει πολλέ φορέ ούτε μέτρο από το παραλιακό μέτωπο από τα 6,5 χιλιόμετρα. Παρ' όλα αυτά, ευελπιστούμε σε λίγε μέρε να ξεκινήσουμε και ω ιδιοκτήτε πλέον στο κομμάτι τη ΠΛΑΣ να έχουμε ιδιοκτησία και να έχουμε λόγο ναι. ακόμη πιο σοβαρό. Ε, στη, με τη Μαρίνα έχουμε εξελίξει. Με τη Μαρίνα οι εξελίξει ήταν ότι έχει παγώσει πλέον η διαγωνιστική διαδικασία. Ε, περιμένουμε να προχωρήσει το ε, σχέδιο με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και να ε, λάβει υπόψη πλέον η ΕΤΑΔ και το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο έχει δοθεί η περιοχή αξιοποίηση, να λάβει σοβαρά αυτά που έχει ε, πει ο Δήμος, που έχει πει το Δημοτικό Συμβούλιο, να τα ενσωματώσει στην πρόσκληση που θα βγει. Έχει πάει λίγο πίσω, θεωρώ ότι σε περίπου ένα-ενάμιση ένα, χρόνο θα ναι. ξαναξεκινήσει όποια διαδικασία. Μια διευκρίνηση για το Παναγία. Ε, αυτό έχει διοκτήτη. Το Παναγία είναι. είναι ένα ιδιωτικό Έχει ακίνητο, το... το οποίο όμω ήταν δεσμευμένο και δεν χρησιμοποιούνταν τα τελευταία ε, σχεδόν 10 χρόνια, απλά και μόνο γιατί η χρήση γη στο οικοδομικό τετράγωνο εκείνο ήταν υγεία. Δηλαδή μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο ω νοσοκομείο ή ω κέντρο υγεία, ε, ω κλινική. Ε, κάτι τέτοιο δεν ήταν επιθυμητό από τον ιδιώτη. Και να που σήμερα αυτό που βλέπουμε είναι ότι απλά αλλάζοντα τι χρήσει γη, ήδη ξεκινάει μία συζήτηση, θα ξεκινήσει η αξιοποίηση αυτού. Από τον ιδιότη που το έχει Νομίζω και θα χρησιμοποιηθεί ότι... με τον όποιον τρόπο κρίνει ο ιδιότητα. Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό ακίνητο χωροταξικά, γιατί πλέον θέλει πάρα πολλά λεφτά, αλλά ε, είναι ένα ιδανικό χώρο για να γίνει ξενοδοχείο. Είναι εντυπωσιακό, όχι μόνο ξενοδοχείο, είναι ένα κτίριο το... το οποίο ε, έχουμε εκφραστεί πάρα πολλέ φορέ και λέμε ότι μακάρι να μπορούσε και ω νοσοκομείο να χρησιμοποιηθεί, δεν είναι άσχημο. Το να χρησιμοποιηθεί ω νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν είναι εξαρτάται από το Δήμο Καλαμαριά και δεν είναι εξαρτάται από την πολιτεία από τη στιγμή που πρόκειται για ένα ιδιωτικό ακίνητο, αυτό που θέλουμε σε πρώτη φάση είναι να χρησιμοποιηθεί, γιατί είναι ένα ακίνητο που, στη θέση που είναι, έχει να προσδώσει πάρα πολλά και στην βελτιστοποίηση ε, τη ε, περιοχή, στο να είναι αναβαθμισμένη η περιοχή και να μην παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψη. Αλλά κυρίω. Στο ότι αναπτυξιακά και οικονομικά θα βοηθήσει πάρα πολύ την περιοχή. Ό,τι και να γίνει, ένα κίνητο τη τάξη των 10.000 τετραγωνικών μέτρων θα δημιουργήσει θέσει εργασία σε μια περιοχή όπω η Κρίνη, που το βιωτικό επίπεδο δεν είναι το υψηλότερο εντό του Δήμου Καλαμαριά. αυτά. Η περιοχή θα έπρεπε να είναι ιδιαίτερα ναι. αναβαθμισμένη δίπλα, στη και αυτό μπορεί να λειτουργήσει πολύ προσθετικά yeah. στην φυσική ομορφιά που υπάρχει Καταρχή στην κρυφή. Καταρχήν, μόνο Γκρίνη. που θα πέσει φω από τη χρήση, mm -hmm. μόνο το φω που θα πέσει από την ε, λειτουργία του. Θα αλλάξει όλη την περιοχή όμω από εκεί κάτω. Δεν θυμάμαι πώ λέει πιο εκκλησάκι είναι. Ε, έχει και έχει άλλο παραλαικό μέτωπο που είναι επίση πάρα πολύ ενωτικό και είναι άγνωστο στον κόσμο. Ναι, ναι, είναι το εκκλησάκι του Αγιώργη δίπλα στην Κρίνη. Και από εκεί είναι. και πέρα, ναι, yeah. είναι ο νεομάρτηρα Γεώργιο ε, yeah. Εγκρίνη. Ε, από εκεί και πέρα μέχρι τη Μήκρα υπάρχει επίση μεγάλο. Ε, κομμάτι παραλιακού μετόπου που φτάνει μέχρι τον, ε, την ε, σχολή δικαστών και το οποίο είναι ε, σχεδόν αναξιοποιητό και αυτό ανήκει στην κτηματική υπηρεσία το του Δημοσίου. Βήμα-βήμα, ε, εγώ αυτό που θέλω να πω και αυτό που λέω και στο Δημοτικό Συμβούλιο συχνά είναι ότι όταν τα βάζουμε όλα στο τραπέζι απλά κάνουμε μία μουτζούρα. Ένα-ένα πρέπει να τα βάζουμε, να τα ολοκληρώνουμε, να τα τελειώνουμε να ξεκαθαρίζουν τα ζητήματα. Και ένα-ένα να τα λύνουμε προ το συμφέρον τη τοπική κοινωνία και τη οικονομία τη περιοχή μα. Λοιπόν, πάμε τώρα πιο κέντρο στην Καλαμαριά. Ε, μιλάμε για ένα σχολείο στο οποίο ε, τοποθετήσατε φωτοβολταϊκά. Το λέω πάρα πολύ καιρό. Βλέπω το Δημαρχείο για παράδειγμα. Ναι. Ε, το οποίο δεν είναι. <coughs> πόσο χρόνο το Δημαρχείο, δεν είναι πολύ καινούριο πλέον. Όχι, δεν είναι πολύ καινούριο. <coughs> και είναι ένα κίνητο το οποίο είναι... έρχεται από πολύ παλιά γιατί ήταν δημοτικό σχολείο. Ακριβώς. Ε, αυτό που λέω είναι ότι το κράτο, τα σχολεία κτλ. είναι τα πρώτα που πρέπει να βάλουν φωτοβολταϊκά. Ε, αυτό θα φέρει πολύ μεγαλύτερη μείωση από το 10% που ψάχνει να βρει κυβέρνηση. Από το να τρέχουμε να κατεβάσουμε του διακόπτε και να γυρνάμε τη γυναίκα μα και τα παιδιά μα, σβήσε τα φώτα. Ε, αυτό γίνεται μέσα στα σπίτια πλέον. Κοιτάξτε, αν δούμε το πόσο κακή χρήση γίνεται στα σχολεία, μπορεί και να διαφωνήσω μαζί σα όταν μιλάμε ότι, όχι μόνο στα σχολεία, στα δημόσια κτίρια, όταν έχουμε δει όλοι μα ε, να λειτουργούν υπηρεσίε που αν είναι αναμένη η θέρμανση. Ενώ είναι ανοιχτό το παράθυρο, και μπορεί να έχουμε ανοίξει και το air conditioning για να άνδρε. Και μπορεί ε, και να μετακλείσει ε, κανεί το μετακυλιακό. Ναι, ε, νομίζω έτσι. ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι η κακή χρήση ε, στη θέρμανση και στα συστήματα που ήδη έχουν τοποθετηθεί ε, μπορεί να είναι κέραιο παράγοντα στο πώ θα λειτουργήσουν αυτά. Από εκεί και πέρα, εμεί κάναμε ένα βήμα, ολοκληρώθηκε πριν 9 μήνε ένα έργο. Το οποίο είναι η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών και όχι μόνο αυτό, είναι η ενεργειακή αναβάθμιση σε τρία σχολεία, ένα γυμνάσιο και δύο δημοτικά. Ε, αυτά τα τρία σχολεία πλέον ε, παράγουν πάνω από το 10% της, ε, του ηλεκτρισμού που καταναλώνουν τα 60 σχολεία στην Καλαμαριά. Αυτό σημαίνει ότι ήδη πάνω από το 10% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουμε θα μπορούμε σε αιτήσιο επίπεδο να παράγεται. Από τα τρία αυτά σχολεία. Αυτό σημαίνει ότι αν καταφέρουμε αυτά τα τρία σχολεία να τα κάνουμε 20 ή 30, θα μιλάμε για μια αυτονομία όσον αφορά στην κατανάλωση ρεύματο. Μεγάλη υπόθεση, αλλά και μεγάλο το στοίχημα που έχουμε μπροστά μας. Δεν είναι τυχαίο ότι και ο προγραμματισμό μα ε, όσον αφορά στα οικονομικά δεν επιτρέπει τόσο μεγάλες επενδύσεις, αλλά από εκεί και πέρα προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε τα πάντα, όλες τις δυνάμεις μας. Έχουμε μια ε, ανώνυμη εταιρεία ω Δήμο, την ΔΕΤΕΚ έχουμε συμπράξει που μπορούν να γίνουν, έχουμε προγράμματα τα οποία τρέχουν και ναι. τα οποία αν τα αξιοποιήσουμε σιγά σιγά θα οδηγηθούμε προς τη βελτίωση της κατάστασης και ίσως και προς την ενεργειακή αυτονόμηση. Εγώ μένω και στο Δημαρχείο και έχω κορονίδα το Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης που είναι σχετικά καινούριο και δεν έχει καμία ενεργειακή αυτονομία. Ε, και το λέω συνέχεια, α, τα δημαρχία, τα δημαρχία δεν είναι μια δημόσια υπηρεσία απλά. Εκεί κάθεστε, δουλεύετε και, άλλε ώρε και, και πολλέ ώρε και, και μέρα και νύχτα. Που σημαίνει ότι είναι τα πρώτα που θα πρέπει να δώσουν και το παράδειγμα. Δηλαδή, να ξεκινήσει από εκεί όλη η ιστορία, Υπουργεία, Δημαρχία, Σχολεία. Θα πετύχουμε πολύ μεγάλη πρόοδο, Έτσι. Πολλέ φορέ νομίζω ότι τα σχολεία μπορεί να λειτουργήσουν πολύ καλύτερα προ αυτή την κατεύθυνση. <coughs> Τη προάλλε ήμουνα με τον Διευθυντή στο πρώτο Δημοτικό και η συζήτηση κατέληξε κάπω έτσι, ότι <coughs> μπορεί η επένδυση να έχει ένα ε, οικονομικό αντικείμενο, να μπορεί να ξοδεύτηκε περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ για να γίνει αυτή η αναβάθμιση σε τρία σχολεία. Παρ' όλα αυτά, αν τα παιδιά. Τα παιδιά μα, καταφέρουμε να φύγουν στο σπίτι έχοντα αυτήν την πληροφορία ότι αν καταφέρουν να κάνουν δύο κινήσει προ την ανακύκλωση, προ την περιποίηση των φυτών προς προ την εξοικονόμηση ενέργεια και πάνε με αυτά τα εφόδια στο σπίτι του, η εξοικονόμηση που θα πετύχουμε θα είναι πολύ μεγαλύτερη στο μέλλον και είναι μέρο που θα πιάσουν τόπο όντω τα χρήματά μα. Είναι, είναι η παιδεία. Ναι, ναι είναι η παιδεία που πολλέ φορέ μα λείπει. Το βλέπουμε από του γραμμένου στίχου μέχρι την συμπεριφορά που έχουμε ως προς τα σκουπίδια ή ως προς τα, ε, την κατανάλωση ενέργειας που πολλέ ε, πολλές φορές όλα τα πράγματα καταλήγουν σε ένα έλλειμμα στην παιδεία που νομίζω ότι θα πρέπει η συνολικά η κοινωνία μας και η κάθε κυβέρνηση να σκύβει για να το λύνει. Ναι, τώρα ξυπήγει. Τώρα πάρα από το Δημαρχείο να βάλετε φωτοβολταϊκά γιατί είναι δύσκολο. Κοιτάξτε, το συγκεκριμένο ακίνητο είναι ένα ακίνητο το οποίο προστατεύεται ε, λόγω του ότι έχει χαρακτηριστεί διατηρηταίο. Είναι λίγο δύσκολο να τοποθετηθούν ναι. εκεί. Παρ' αυτά, ε, πάλι πριν περίπου ένα μήνα που είχαμε του Βρέθηκα στο ΕΠΑΛ. Το ΕΠΑΛ είναι ένα ακίνητο που μπορεί να έχει περίπου στα 2-3 χιλιάδες τετραγωνικά οροφή. Άρα εκεί πέρα μπορεί κάλλιστα να προχωρήσουμε να είναι το επόμενο βήμα. Ήδη σήμερα είχα τυχαία, χωρί να το έχουμε συζητήσει, είχαμε και μία σύσκεψη ε, επ' αυτού και νομίζω ότι ένα-ένα θα φέρνουμε λύσεις μία-μία... Η οποία θα λειτουργεί Μάλιστα. προσθετικά και θα λύνουμε αυτό το πρόβλημα που έχει προκύψει. Πολύ ωραία. Δεν είπαμε κάτι για τη σχολή δικαστών για το παραλιακό μέτωπο. Αν προβλέπετε κάτι για την περιοχή, ρωτάει η δημότρια σα. Είναι, μια περιοχή, είναι, δεν είναι, είναι ναι. μια περιοχή η οποία όντω δεν είναι διαμορφωμένη. Είναι μια περιοχή η οποία χρήζει ε, κάποιου σχεδιασμού. Σίγουρα αυτό που ε, έχουμε στο μυαλό μα είναι. Ε, άμεσα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από το πάρκο Θέτιδος, είναι στην περιοχή της Κρίνης, <κοί> μέχρι, μέχρι τον ιππικο ομίλο είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι στο Λίδι θα το χαρακτήριζα, είναι εκεί που υπάρχουν τα και υπάρχουν τα καινούργια νηπιαγωγεία, δίπλα είναι το ΚΑΠΗ, έχει αρκετές δομές του Δήμου και νομίζω ότι εκείνη η περιοχή θα πρέπει άμεσα να σχεδιαστεί και να περιμένουμε το επόμενο χρηματοδοτικό εργαλείο για να... Ε, εγκριθεί mm -hmm. η χρηματοδότηση και να προχωρήσουμε σε υλοποίηση. Αφού φυσικά πρώτα κάνουμε τι κινήσει για να περάσει στον Δήμο Καλαμαριά, γιατί αυτή τη στιγμή ανήκει στην κτηματική υπηρεσία Ωραία. του Δημοσίου. Πάμε τώρα στα έργα που τρέχουν. Ε, γιατί δηλαδή, φουγκάσουμε λίγο το όραμα που έχει κάποιο, γιατί πρέπει να καταλαβαίνουμε και τι θέλουν να κάνουν. Γιατί η Γραφειοκρατία είναι τεράστιο αντίπαλο στο να πει ότι θέλουμε να φτιάξουμε κάτι. Το βλέπουμε καθημερινά. Ε, με ρωτά για παράδειγμα εδώ. Ποδηλατόδρομο απορέμβει μέχρι το μέγαρο μουσική. Αυτό ήταν ένα επιδοτούμενο, δεν ήταν αυτό είτε είναι ένα, μια μελέτη η οποία έχει χρηματοδοτηθεί, είναι ένα, ε, μια μελέτη που έχει έρθει ήδη η χρηματοδότησή της ε, από το Υπουργείο Τουρισμού. <coughs> ε, πρόκειται για μια μελέτη που έχουμε πάρει από κοινού Δήμος Θεσσαλονίκης και Δήμος Καλαμαριάς. Είναι μαζί με τη μελέτη ε, της ε, ανάπλασης της ε, παραλίας με την Αριστοτέλους και τον ΤΕΚ της παραλίας. Ήταν δύο μελέτες λοιπόν. Η δεύτερη ήταν από κοινού για την Θεσσαλονίκη και την Καλαμαριά. Μιλάει για ενοποίηση του παραλιακού μετώπου, όπως είπε ο τηλεθεατής μας, ο μα. Η οποία ενοποίηση θα οδηγήσει στον να έχουμε ποδηλατόδρομο, όντω μέχρι τη Ρέμβη. Ε, έχει ανατεθεί στην ε, Αναπτυξιακή Μίζωνο Θεσσαλονίκη, στη ΜΑΘ. Και περιμένουμε ε, από ε, μήνα σε μήνα Μάλιστα. να προχωρήσουν στα επόμενα βήματα για να μα Πάμε Να κλείσουμε μελέτη. λίγο με τη σχολική στέγη, γιατί ε, έχουμε κάποια σχολεία που κατασκευαίει. Έχουμε, ολοκληρώθηκε το 23ο Ωραία. Δημοτικό. Ηδη ε, τώρα, την εβδομάδα που μας πέρασε, υπογράψαμε και με τον ανάδοχο για την ανάπλαση που γίνεται γύρω από το 23ο Δημοτικό. Ένα σχολείο στο Λίδι που θα λειτουργήσει στην περιοχή του Βυζαντίου πολύ θετικά, μια και έχει και μια πολύ όμορφη αυλή, αλλά και μια ακόμη πιο όμορφη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που θα μπορέσει να αγκαλιαστεί από την τοπική κοινωνία, μια και δεν είχε κάποιο σημείο συνάντησης ή σημείο για εκδηλώσεις. Νομίζω ότι θα λειτουργήσει πολύ θετικά. Τα παιδιά μα από ένα σχολείο αρκετά παλιό. Πηγαίνουν σε ένα ολοκένουριο διδακτήριο και νομίζω ότι ε, είναι μεγάλη χαρά και η δική μας αλλά και της περιφέρειας γιατί είναι ένα έργο που έγινε από κοινού με την περιφέρεια που καταφέρνουμε να, ε, να ξεκινάει να ανοίγει τι πόρτε του. Άνοιξε για τον Πατριάρχη πριν λίγους μήνε που είχαμε μία έκθεση. Τώρα ανοίγει και επίσημα σχολείο από, την, από τον Αγιασμό του Σεπτέμβρη μέχρι στιγμής. Ε, όλα και λειτουργούν ομαλά, η περιοχή αναβαθμίζεται και νομίζω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι και βλέπουμε και το μέλλον. Που το μέλλον είναι να κατασκευάσουμε το τρίτο δημοτικό, να κατασκευάσουμε το 8ο Λύκειο που περιμένουμε την παραχώρησή του και ήδη έχει ε, βγει ανάδοχος από τη ε, διαδικασία με τα 17 σχολεία που πρόκειται να γίνουν μέσω ΣΔΙΤ. Ε, μέσα στα 17 σχολεία, το ένα είναι το ειδικό νηπιαγωγείο και δημοτικό, το οποίο είναι κατασκευαστή στην επέκταση του Αγιάννη Καλαμαριά. Μάλιστα. Ε, με τη διάνοιξη τη οδού. Με τη διάνοιξη τη οδού πόντου είναι το επόμενο κρίσιμο ζήτημα. Έτσι. Ε, την Παρασκευή ή τη Δευτέρα θα έχουμε μία εκ νέου ε, τηλεδιάσκεψη με τον ε, Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα. Ε, ευελπιστούμε πλέον ε, αυτά που έχουμε ακούσει ω λόγια από όλο το κυβερνητικό επιτελείο, ε, με πρώτον από όλου τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, να περάσουμε στην πράξη. Ήδη εμεί έχουμε όλου του καταλόγου, έχει γίνει όλη η τεχνοκρατική δουλειά. Που θα οδηγήσει στην απαλωτρίωση, η οποία κοστίζει ε, περίπου 15,7 εκατομμύρια. Είναι ένα μεγάλο ε, ποσό το οποίο πρέπει η πολιτεία να σκύψει πάνω από αυτό το ζήτημα που έχει ανακύψει, να δώσει αυτά τα χρήματα και νομίζω ότι ε, συνολικά η Θεσσαλονίκη θα βγει πάρα πολύ ωφελημένη από ένα τέτοιο έργο. Υπάρχει ελπίδα γι' αυτό. Ε, νομίζω ότι αν δεν γίνει τώρα, δεν θα γίνει ποτέ έτσι, έχω αντιληφθεί. Νομίζω ότι είναι το timing το κατάλληλο για να καταφέρουμε με τι πιέσει εμεί. Αλλά και με τη βούληση που έχει εκφραστεί σε πολύ υψηλό επίπεδο από την κυβέρνηση να ε. καταφέρουμε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα Αν που... Αν δεν γίνει, τι πρόβλημα υπάρχει στην περιοχή και με την έλευση του μετρό. Αν δεν γίνει, θα οδηγηθούμε, όπω είπε ο ίδιο ο, Πρωθυ... ο, ο Υπουργό ε... Υποδομών, θα κάνουμε ένα έργο και θα γελάνε μαζί μα. Αυτό είπε. Άρα, ε, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να μην κατασκευάσουμε ένα μετρό το οποίο. Ε, μεταξύ του οι τρει τελευταίοι σταθμοί δεν θα έχουν επικοινωνία. Ενδεχομένω θα υπάρχει έλλειμμα ασφάλεια στη λειτουργία αυτών των σταθμών του μετρό και σίγουρα δεν θα μιλάμε για ένα λειτουργικό μετρό, αφού ε, θα υπάρχουν σταθμοί οι οποίοι θα προκύπτουν και θα φυτρώνουν μέσα σε μια περιοχή που είναι χωράφια. Αυτό από μόνο του, αν το σκεφτούμε σαν εικόνα, είναι αστείο. Αν το σκεφτούμε ναι. με λογική, είναι προβληματικό. Τέλος. Φοβάμαι να μην γελάμε στο τέλο. Να μην κλαίμε, εγώ φοβάμαι. Ε, το αυτό να ήταν, είναι αυτή είναι η συνέπεια που λέτε. Ευκολότερο. Ναι. Το να μην κλαίμε, εγώ ε, φοβάμαι και γι' αυτό εργαζόμαστε. Από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ποιο είναι το πρόβλημα. Έχουμε πλέον τεχνοκρατικά φτάσει στο τι είναι το ζητούμενο, γιατί στην αρχή, ξέρετε, όλα είναι ασαφή. Συζητούσαμε για 10, 12, 13 εκατομμύρια. Πλέον ναι, τώρα, τώρα είναι τώρα 15, 700. Είναι ξέρουμε ποια είναι, ξέρουμε ποιοι είναι οι διοκτήτε, Όλα αυτά έχουν δοθεί και στα αρμόδια Υπουργεία. Έχουν κοινοποιηθεί από τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών, στο Ανάκαμψη στο υποδομό και τα λοιπά. Αυτό, αυτό, νομίζω αυτός ο δρόμος με, με φοβίζει νομίζω ότι πλέον ναι. όλοι το γνωρίζουν. Ήδη μιλάμε και για κάποιες συναντήσεις που θα γίνουν στην Αθήνα με αρκετούς υπουργούς παρόντες για να δούμε ποιο θα βάλει τι. Και νομίζω ότι πλέον ναι. είμαστε στο τελευταίο τεχνοκρατικά ε, ε, σημείο τι, για να το λυθεί. Τηλεκόσμιο. Αυτή το λέει γραμμή πυρειά, Θα γίνει πιο γρήγορα. <χει> δεν έχουν άδικο. Δεν έχουν άδικο. Παρ' αυτά, εγώ θα τολμήσω να πω ότι τον τελευταίο καιρό διαπιστώνω ότι από τη μεριά τη κυβέρνηση, για όποιον λόγο μπορεί να διαπιστώνουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή οτιδήποτε, υπάρχει διάθεση να πέσουν χρήματα στην Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον όσον αφορά στην διάνοιξη τη οδού πόντου. Εγώ αυτό το, αν, το αντιμετωπίζω και το αναγνωρίζω Πρέπει να το πούμε και πρέπει αυτό να περάσει εκείνα βέβαια πούμε, από τα λόγια στην πράξη. Ακριβώ εκεί να πω ότι πρέπει να κατασκευαστεί δρόμο στο σημείο αυτή, Για όσου δεν το γνωρίζουμε το σημείο, γιατί αν δεν κατασκευαστεί δρόμο στα χωράφια που είναι σήμερα, κάπου εκεί στο κέντρο των χωραφιών θα ξεφυτρώνει ένα σταθμό του, του μετρό. Άρα, γιατί να πα εκεί μέσα να πάρει το μετρό, Ποιο ο λόγο. Δηλαδή, γι' αυτό είπε σωστά ο κ. Καραμαλή, θα γελάμε. Το θέμα είναι, όπω λέει σωστά ο τώρα ο Δήμαρχο, να μην κλαίμε. Μην, μην του δούμε εκεί μέσα του σταθμού. Λοιπόν, ε, γιατί επίση επιμένουν οι Δημάρχοι ότι το, μετρό θα παραδοθεί στην ώρα του και στην Καλαμαριά. Νομίζω 24, ότι λένε. και από τη δική μου ενημέρωση και από τι ναι. επισκέψεις επισκέψει που έχω κάνει σε σταθμού του μετρό, νομίζω ότι ε, όντω προχωράει καλά και το κομμάτι τη Καλαμαριά με τι όποιε ε, θα έλεγα δυσλειτουργίε όσον αφορά στα ηλεκτρομηχανολογικά οι οποίε είχαν παρουσιαστεί. Νομίζω ότι πλέον ε, μπαίνει και αυτό σε μια τροχιά Ρεαλιστική υλοποίηση, όντω να παραδοθεί έξι μήνε μετά την βασική Μάλιστα. γραμμή. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ε, ένα άλλο κλάδο οποίο πρέπει να λειτουργήσει και πρέπει να τρέξουμε όλοι μα σε αυτό είναι οι έξυπνε πόλει. Αυτό το ακούμε συνέχεια, Μάρτ, ήδη σε έξυπνε πόλει, αλλά πρέπει να το δούμε και στην πράξη κάποια στιγμή. Έχουμε την έκθεση από αύριο, θα δούμε και ρεπορτάζ μετά την uh, Beyond Και εσεί έχετε ετοιμάσει και την παρουσία έτσι, μια, uh, με ένα avatar. Ναι, avatar ναι. Τη τώρα για Για να τη δούμε την uh, κυρία. Την κοπέλα, συγγνώμη που παρξηγεί κιόλα. Ε, θα δούμε με στην εικόνα, αλλά έχει και μια δραστηριότητα η Κάλλη. Νομίζω ότι η Κάλλη θα είναι η ξεναγό μα στην Πηγαιών. Η Καλαμαριά πέρυσι είχε πρώτη φορά ε, κάνει την εμφάνισή τη ε, στην Πηγιόν σε αυτήν την πολύ όμορφη έκθεση, η οποία ε, και μα μας κάνει πιο ενημερωμένου, μα γεμίζει πληροφορίε για να μπορούμε κάθε χρόνο να γινόμαστε καλύτεροι. Ε, φέτος το στάν μα θα είναι ακόμη πιο εμπλουτισμένο, ακόμη πιο ωραία φτιαγμένο και ο κόσμος θα μπορέσει να δει ε, ό,τι έχουμε καταφέρει, θα μπορεί και κάθε χρόνο να διαπιστώνει την εξέλιξη και το πόσο καλύτερα είναι τα πράγματα στον τομέα της ε, ψηφιακής ε, πολιτικής και των εφαρμογών πλέον στην πράξη. Γιατί ε, όλα αυτά για πολλούς από εμά μπορεί να Είμαστε. φαίνονταν λίγο μακρινά αλλά πλέον ε, όντως μπορούμε να μπούμε στο κινητό μας να δούμε το κάδο κάτω από το σπίτι μα, αν είναι γεμάτο ή άδειο, να δούμε ε, του αέριου ρήπου και τη θερμοκρασία τη ε, περιοχή μα, να δούμε πράγματα τα οποία ε, εμεί, ω διοίκηση, να μπορούμε να ελέγξουμε το αν και κατά πόσο ε, κινούνται τα οχήματά μα, πού κινούνται, τι καταναλώνουν, να υπάρχει μια υποπτία και ένα έλεγχο και από εκεί και πέρα να μπορούμε να πετύχουμε και σωστό προγραμματισμό, μια και όλα αυτά τα στοιχεία του, αν είναι γεμάτο ο κάδο ή όχι. Το αν έχουμε ε, γενικά τι λειτουργίε του Δήμου σωστά, αν ε, τα αιτήματα που καταθέτουν οι συνδημότες μας στο Φορμαϊσίτη που είναι μια πλατφόρμα ε, και τα κτλ., θα βοηθήσουν και σε εμά στο πώς θα κατευθύνουμε τις δυνάμεις ε, του Δήμου, στο πώ θα οργανώσουμε τι υπηρεσίε του Δήμου για να Έτσι. έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα Γιατί, για του συνδημότε μας. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμο είναι ότι από όλα αυτά τα συστηματά εξοικονομείται χρήμα. Πώ εξοικονομείτε χρήμα, αξιοποιείτε καλύτερα το προσωπικό. Δεν τρέχει γύρω-γύρω να μαζέψει του κάδου, αν είναι για παράδειγμα γεμάτη. Εσύ βέβαια δεν έχει τόσο σοβαρό πρόβλημα, αλλά παράδειγμα σε ένα δήμο σαν το Θέρμη, σαν το Ρόκαστρο που έχει χωριά, γιατί να ανεβαίνει στο λιβάδι τώρα να ξοδεύει ένα ρεζερουάρ πετρέλαιο, αν ο κάδο είναι άδειο. Αυτό πρέπει να το ξέρει από απόσταση. Έτσι το λέω να το καταλάβει ο κόσμο. Βέβαια, κόσμος, βέβαια. Λίγο, βέβαια, α, βέβαια. Α, και... και βέβαια. χρόνο και χρήμα. Και χρόνο και χρήμα και κυρίω είναι η οργάνωση αυτή που αλλάζει πάρα πολύ τον σχεδιασμό του Δήμου. Και ρίχνει τι όποιε δυνάμει υπάρχουν εκεί που όντω υπάρχει ανάγκη. Είναι πολύ σημαντικό ε, και το ότι υπάρχει μια εποπτεία η οποία ε, βοηθάει στο ότι οι υπηρεσίε είναι ακόμη πιο αποτελεσματικέ είναι ζητούμενα και είναι πράγματα τα οποία από την πρώτη Μας... στιγμή τα έχουμε εγκαταστήσει και τώρα στην Πηγιόν θα είναι ευκαιρία να τα δούμε όλοι με έναν πολύ ευχάριστο. Ε, Σηματά τα από οποία κα... έχετε κατασύρει. Τα οποία υπάρχουν, όχι θα γίνουν. Υπάρχουν, θα τα δουν την ίδια Έτσι, ώρα, real time, θα τα στο πώ θα εφαρμοστούν και πώ θα τα βλέπουν. Πολύ ωραία. Τώρα, υπάρχει ένα... και μια άλλη εκδήλωση την άλλη εβδομάδα, όσον αφορά τα 100 χρόνια που τα Ιωτοαπέτα γιορτάζουν σε όλα τα επίπεδα πλέον όλοι. Και στην Καλαμαριά το κάνατε, με ωραίε εκδηλώσει στο Παραλιακό Μέτωπο. Έτσι, αλλά τι έχουμε 6 Οκτωβρίου. 6 Έγιναν οκτω... πάρα πολλέ εκδηλώσει. Εγώ θα έλεγα, δεν είναι η τελευταία, αλλά είναι ίσω. Η κορυφαία, είναι η κορύφωση αυτών των εκδηλώσεων μνήμη, όχι γιορτή, αλλά μνήμη για του ε, παππούδε μα οι οποίοι ήρθαν πριν 100 χρόνια. Ε, Κυρίω όσοι ήρθαν από τη Μικρασία αλλά και από τον Πόντο, πρωτοπάτησαν το πόδι του στην Καλαμαριά, στα πρανί τη Αρετσού, που δεν ήταν τότε τόσο φιλόξενα, αλλά καταφέραν με το μεράκι του και με, το, με τον τρόπο που λειτουργήσαν να τα κάνουν, να τα μετατρέψουν σε έναν όμορφο και φιλικό Δήμο. Ε, Ω ε, τιμή. Στους προγόνους μας λοιπόν ε, οργανώσαμε αυτό το διεθνές συνέδριο ε, για τη μικρασιατική καταστροφή ε, το οποίο έγινε με τη σύμπραξη του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού του Μουσείου Φωτογραφίας ε, Χρήστος Καλυμκερής που είναι δύο παιδιά θα έλεγα του Δήμου, δύο νομικά πρόσωπα του Δήμου, ε, της ε, έδρας ε, ποντιακών ε, σπουδών του Θήτα, και με την αγάπη όλων όσων ήθελαν να, και μπορούσαν να ασχοληθούν με ένα τόσο σοβαρό συνέδριο με συμμετοχές περίπου στις 100 από πάρα πολλές χώρες, από την Αγγλία, από την Αμερική, ε, ήρθαν άνθρωποι από τη Γενέβη, από όλη την Ελλάδα. Ε, νομίζω ότι οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία και το παραγόμενο προϊόν, αυτό που θα μείνει από αυτό το συνέδριο, αν θέλετε, θα είναι πάρα πολλέ πτυχές της ιστορίας, οι οποίες δεν είχαν φωτιστεί. Ε, πτυχές της ιστορίας, οι οποίες θα μας κάνουν ακόμη πιο ε, Περήφανου για αυτά που ζήσαν οι παππούδε μα, ξεπεράσαν και εν τέλει καταφέραν να ε, δημιουργήσουν και θα μα γεμίσουν με δύναμη για να πάρουμε και εμεί αυτόν τον τόπο στην κατάσταση που είναι σήμερα και να τον πάμε Άραστε. ακόμη πιο κάτω, σαν τιμή στο πού ξεκινήσαμε και από ποιου ξεκινήσαμε. Ακριβώς. Τώρα, κλείνοντα, ε, ο κόσμο ζητάει πάρα πολλά πράγματα. Θα το κεφαλοποιήσω λίγο το κομμάτι των ασφαλτοστρώσεων ναι. ε, που έχει να κάνει με διαθέτηση χώρων, ανάπλαση αστική, ανάπλαση αστικό εξοπλισμό, το, το βάζω όλο μαζί για να δώσει μια συνολική απάντηση. Ναι. Ε, το πρόβλημα τη καλαμαριά αυτή τη στιγμή, αν ξεπεράσουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα που είναι οι απαλωτριώσει και οι ελεύθεροι χώροι, ε, είναι οι διαμορφώσει που πρέπει να γίνουν σε, σε, στου χώρου που υπάρχουν, στι υποδομέ, και αυτή δεν είναι άλλοι από τα πεζοδρόμια και του δρόμου. Και στι δύο αυτέ κατευθύνσει ε, έχουμε δράσει από την αρχή. Ε, το ίδιο κάναμε και στα απορρίμματα και στην καθημερινότητα, αλλά αυτό ήταν πιο απτό και φάνηκε άμεσα το θέμα με τους δρόμους και τα πεζοδρόμια θα αρχίσει να φαίνεται τώρα. Αυτό που κάναμε ήταν, ε, κάναμε ένα έργο ε, ασφαλτόστρωσης 36 δρόμων το 2020, τώρα ορίμασε το επόμενο έργο, έχει γίνει μελέτη, έχει υπάρξει ανάδοχο. στο τέλος της χρονιάς ξεκινάει ο ανάδοχος, με ένα έργο 1,9 εκατομμύρια, 2 εκατομμυρίων δηλαδή, Πολύτε. σε ασφαλτοστρώσεις. 65 δρόμοι στην Καλαμαριά, οι οποίοι θα ασφαλτοστρωθούν. Πέραν αυτών έχουμε μία ανάπλαση, η οποία είναι 11 εκατομμύρια ευρώ, με τη βοήθεια της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ γι' αυτό. Ε, στην ανάπλαση Βότση και Φυσιά, ένα έργο επίσης ε, πνοής, μιας και η, η Ξεκινάει αυτό? περιοχή του Βότση και Φυσιάς, ναι, δημοπρατείται και αυτό μέχρι τέλος του 2022. Σε όλα αυτό έχουν να προσθεθούν και τα δύο έργα του Τρίτσι, η ανάπλαση γύρω από το 23ο Δημοτικό και η υπόλοιπη αστική ανάπλαση, τα οποία έργα θα συνδράμουν και θα συμβάλλουν στο έργο που ήδη κάνει η Αντιδημαρχία Εφταξίας και Καθημερινότητας με το προσωπικό του Δήμου. Και νομίζω ότι στο άμεσο χρονικό διάστημα η οργάνωση και αυτό που θα έρθει ε, από ό,τι έχουμε διεκδικήσει όλα αυτά τα χρόνια, ε, θα έλεγα όχι θα εκπλήξει τους συνδυμότες μας, μιας και οι συνδυμότες μας είναι έτοιμοι και περιμένουν το καλύτερο δυνατό από μας, αλλά θα τους ε, δείξουν ότι όντω προχωράμε σωστά, θα δουν ότι αυτά τα βήματα ε, ε, βελτιστοποιούν τις γειτονιές, θα δουν ότι όντω υπάρχει αποτέλεσμα και οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια ναι. σιγά σιγά θα αρχίσουν να βελτιώνονται και αυτό μακροπρόθεσμα θα οδηγεί σε μία εικόνα στην Καλαμαριά έτσι όπως θα έπρεπε να είναι και έτσι όπως έχουμε σκοπό να την κάνουμε. Και έχουμε και τα δύο πάρκα στη Μπασαλίδη και στο... Ολο... Ολοκληρώθηκαν πάρα πολλά πάρκα ναι. ε, Εγώ, το, το τελευταίο το... Που... που δόθηκε στην... Ε... Τοπική κοινωνία είναι το πάρκο Πασαλίδη, ένα πάρκο το οποίο... Palme, το Ούλοφ το... Παλμέ ήταν Palme. Στην, Κρίνη. στην Κρίνη. Έχει περίπου 1,5 χρόνο που αποδόθηκε και αυτό στην, στην περιοχή ναι. της Κρίνης. Ε, κοιτάξτε, ε, πέρα από τον πρώτο καιρό που υπήρχαν σοβαροί βανδαλισμοί... Για, για, αυτό το, για αυτό Δηλαδή υπήρχαν ε, περιπτώσεις που... Ε, ακραίες, τις πρώτες μέρες που δέσανε ας πούμε, ένα παγκάκι και το ξυλώσανε με κάποιο όχημα. Ε, για τέτοιου βανδαλισμού μιλάμε, όχι για το ότι έγραψε κάποιο με ένα μαρκαδόρο. Ε, πλέον υπή, υπήρχε και η συνδρομή τη αστυνομία, την οποία ζητήσαμε, αλλά και οι κάτοικοι τη γειτονιά, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή ε, βοηθάνε και προσπαθούν να προφυλάξουν αυτόν τον είναι. ελεύθερο Μπορείς. χώρο, που νομίζω ότι ε, έχουν καταφέρει να το κρατήσουν σε ένα καλό Βάστε. επίπεδο. Ε, νομίζω μαζί με το πάρκο Πασαλίδη, το οποίο παραδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα το οποίο ε, με μεγάλη χαρά κάθε φορά που περνάω από έξω βλέπω εκατοντάδες παιδιά να παίζουν. Ε, είναι δύο ε, πνεύμονες για την Καλαμαριά που λόγω του ότι είναι πλήρω οικισμένη περιοχή είναι πολύτιμη. Νομίζω η τοπική κοινωνία και τα παιδιά θα το αγκαλιάσουν, ήδη το αγκάλιασαν ε, και κάθε φορά που περνάμε θα είμαστε περήφανοι και χαρούμενοι για ό,τι δημιουργούμε. Δημαρχή, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Χαρά μας όποτε θέλετε να έρθετε και στην Καλαμαριά κάποια στιγμή να βγείτε από τα μέρη μας και να Έτσι, σας φιλοξενήσουμε. Μας αρέσει. Κυρίω κυρίως όταν ήμασταν πιο νέοι και ελεύθεροι ενώ ερχόμαστε πιο συχνά στην Καλαμαριά καθότι και ρομαντικό μέρος. Ευκαιρία Έτσι. τώρα πάλι <laughs> να... Για να θυμηθούμε και τα νιάτα μας το λέω πριν μερικές δεκαετίες που πέρασαν τα χρόνια. Δήμαρχη, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.